Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας διαδραστικός πίνακας ήταν η λία των αγνώστων διαρρηκτών που χθες το βράδυ διέριξαν τον ΚΔΑΠ Σκουτάρεως. Οι άγνωστοι, αφού έσπασαν το τζάμι του κτηρίου, μπήκαν μέσα σε αυτό και άρχισαν να αναστατώνουν τον χώρο, όπως κατήγγειλε στην τηλεόραση Επιλογές ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, Ευθύμης Ραμπότας. Ενώ νωρίτερα είχαν προχωρήσει και στη διακοπή ηλεκτροδότησης του κτηρίου. Πράγματι, στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών στο Σκούταρι, το οποίο φιλοξενείται στο χώρο του γυμνασίου Σκουτάρεως, έγινε παρεμβίαση του παρατήρου από το εξωτερικό χώρο και έγινε μια, αν θέλετε, κλοπή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς και έψαξαν να βρουν οτιδήποτε άλλο ήταν χρήσιμο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το πρωί που έγινε αντιληπτό να καλέσουμε την αστυνομία και τις αρχές προκειμένου να προβεί στην καταγραφή του γεγονότος και την σήμανση των πραγμάτων. Μπήκαν δηλαδή μέσα από το, από το παράθυρο, έτσι. Ναι. Και το μόνο που πήραν ήταν ένας υπολογιστής και ένας διαδραστικός πίνακας. Πήραν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που υποστηρίζει το διαδραστικό πίνακα και μια πάρα πολύ καλή ποιότητα οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προκάλεσαν και άλλες ζημιές στο εσωτερικό του ΚΔΑΠ, πρόεδρε? Πέρα από το σπάσιμο που είχαμε για την παράσταση που το χώρο που έγινε, έχει μια καταστασία ο χώρος, ψάχνοντας να βρουν οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο. Δεν άφησαν δηλαδή οποιαδήποτε φοριαμό και σετάρι το οποίο χρησιμοποιείται για την δραστηριότητα των παιδιών. Άνοιξαν φακέλους, οτιδήποτε μπορούσε να βρεθεί χρήσιμο σε αυτούς, μάλλον χρηματικό, να το πω έτσι, αντίκρισμα να έχει. Τελικά η απώλεια δεν διαπιστώθηκε. Στη συνέχεια μπήκαν και στο κηλικείο, όπου δεν βρήκαν χρήματα, καθώς η ιδιοκτήτριά του δεν άφησε χρήματα στην ταμιακή μηχανή. Αλλά με περισσό θράσος, επειδή δίψασαν, απόλαυσαν εκείνη την ώρα και την πορτοκαλάδα τους που πήραν από το ψυγείο. Ήπιαν την πορτοκαλάδα τους και φύγανε. Α, ήπιαν και πορτοκαλάδα με τόσο θράσος και αποχώρησαν. Ακριβώς, επειδή για τα μικρά παιδιά. Να σας πω ότι ταυτόχρονα δίπλα παραβίασαν και το κηλικείο του γυμνασίου. Από εκεί απέσπασαν κάποιο χρηματικό ποσό, κάτι? Ήρθε η υπεύθυνη του κηλικείου, δεν ξέρω τι διαπίστωσε ακριβώς, αλλά έγινε άνω κάτω όλο το κηλικείο του γυμνασίου Σκουτάρεως. Σας είπαν αν είδαν οι κάτοικοι της περιοχής κάτι, κάποιες ύποπτες κινήσεις? Όχι, γιατί υπάρχει και παραβίαση του κυβωτίου της παροχής του ρεύματος που υπάρχουν οι προβολείς που φωτίζουν τη νύχτα τον χώρο, όπου είναι παραβιασμένο και αποκομμένη η παροχή. Ο Ευθύμης Ραμπότας, όπως εξηγεί στην τηλεόραση Επιλογές, κατέθεσε μήνυση κατά γνώση του, με την αστυνομία να αναζητά τους δράστες. Πρόεδρε, αφήσαν ίχνη προκειμένου η αστυνομία να παρέμβει για να δούμε τελικά ποιοι είναι οι δράστες? Η σύμβαση ήρθε και έκανε τη δουλειά της. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί τώρα συντάσσεται η μήνυση κατά γνώση του και η σύμβαση πήρε αποτυπώματα από όλους τους χώρους. Καταθέσατε μήνυση, έτσι? Ναι. Το μήνυμα αυτό είναι στα 1.500 ευρώ. 1.500 μαζί με το παράθυρο, αλλά μαζί 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Είναι συμπτώματα των καιρών και μπορώ να πω έχουν ανοίξει και άλλα σχολεία και άλλους χώρους και νομίζω ότι είναι αποτελεί ντροπή σε χώρους τα οποία είναι είτε είναι παιδική σταθμή είτε είναι κέντρα απασχόλησης παιδιών τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μικρά παιδιά για τις δραστηριότητες τους να μπαίνουν και να με τόσο, αν θέλετε, μανία να φέρνουν τέτοια αναταραχή και να προκαλούν ζημιές με την έννοια ότι αυτό που χρειάζεται μισή μέρα και μία μέρα προκειμένου να απομακρυνθούν όλα τα αιχμηρά αντικείμενα και οτιδήποτε άλλο προέκυψε μέσα. Προκειμένου σε αυτούς τους χώρους να βρούνε κάτι χρήσιμο. Δεν υπάρχει τίποτα από μεγάλες αξίες. Απλώς δημιουργεί μία αναταραχή και το ψυχολογικό, αν θέλετε, από την άλλη μεριά στα παιδιά που μαθαίνουν ότι σε αυτό το χώρο έγινε μία παραβίαση προκειμένου να πάρουν κάτι χρήσιμο.